Είναι η κραυγή αγωνίας ενός άνδρα που καταφέρνει μετά από ώρες ταξιδιού να φτάσει στο σπίτι της μάνας του στον πλημμυρισμένο Παλαμά. Η ανακούφιση και των δύο είναι ανατριχιαστική. Μάνα! Πού είσαι, αγόρι μου! Στον κόρδα της Καρδίτσας, οι κάτοικοι έχουν βρει καταφύγιο στην οροφή του σπιτιού τους. Όταν φτάνει ελικόπτερο του στρατού, ανάμεσα στους εγκλωβισμένους και ένα μικρό παιδί. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. 50 κάτοικοι πρόλαβαν να φτάσουν στο σχολείο του χωριού που βρίσκεται σε ύψωμα περιμένοντας βοήθεια. Μέσα σε ώρες καταστραφήκαν όλα. Όλα, δεν έμεινε τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Εσείς πώς σωθήκατε? Εγώ 3 αυτοκίνητα, 2 σπίτια. Τελειώσαν. Τίποτα, δεν προλάβαμε τίποτα να πάμε. Ήρθε το νερό όρθιο. Λίγο μετά τις 9:20 το πρωί έφτασε το πρώτο ελικόπτερο με διασωθέντες από το χωριό Κόρδα. Ανάμεσά τους ήταν ηλικιωμένοι αλλά και μικρά παιδιά. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός 18χρονου που πήγε διακοπές από την Αθήνα στο χωριό για να δει τον παππού και τη γιαγιά του. Και κατέληξε εγκλωβισμένος μαζί τους μέσα στο σχολείο του χωριού. Ακόμα καλοκαίρι ήταν όταν έφευγα. Που να ξέρω ότι μέσα σε 2 μέρες με τόση βροχή ασταμάτητη τη βροχή. Δεν σταμάτησε. Με τίποτα δεν σταμάτησε. Είχε μια μέρα έβρεχε ανελέητα. Τόσο βροχή δεν έχω ξαναδεί ούτε εγώ στην Αθήνα ούτε πουθενά. Τι άλλο θέλεις να πεις, τι μήνυμα θέλεις να στείλεις για τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί? Περισσότερη βοήθεια. Κάπως να βρουν έναν τρόπο να σωθούν, να φέρουν περισσότερες βάρκες. Βάρκες, δεν έχουμε βάρκες. Μαραθέα, Κόρδα. Παιδινό εκεί, Παιδινό έφτασε ο στρατός, αλλά η Κόρδα Μαραθέα και από εκεί που είμαστε δίπλα στο ποτάμι ακριβώς, δεν έχουμε μια βάρκα. Μια αυτοσχέδια έχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα και πηγαίνει φέρνει φαγητό, ό,τι μας φέρνει τα ελικόπτερα. Εγώ είμαι σε ένα γείτονα στο διόδοφο του σπίτι, μπροστά από μένα που μένει. Ναι, είμαστε 23 άτομα εκεί. Εχθές τα πάω και μας φέρνει λίγο νερό. Ναι. Και στο σχολείο κατεβάσανε, δώσανε και. Το χωριό Κοσκινάς βυθίστηκε στο νερό και τη λάσπη. Στρατός, ιδιώτες αλλά και πυροσβέστες μεταφέρουν κατά δεκάδες ανθρώπους μέσα από την κόλαση. Ναι. Ναι ρε, πώς δεν έχει. Το νερό φτάνει μέχρι τη σκεπή των σπιτιών. Εκεί βρίσκονται για ημέρες ολόκληρες οικογένειες χωρίς τροφή, νερό και ρεύμα. Η ανακούφιση που νιώθουν είναι απερίγραπτη όταν φτάνουν οι διασώστες, οι οποίοι με αυταπάρνηση δίνουν πραγματική μάχη να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν. Με ειδικά σχοινιά τους ανεβάζουν στο ελικόπτερο, ενώ κατεβάζουν τρόφιμα και νερό σε όσους μένουν πίσω για να αντέξουν. Μέχρι στιγμής έχουμε αποκλειστεί περισσότεροι από 375 άνθρωποι από αέρος, ένα αέριο διάσωση, την οποία. Έχει βοηθήσει τους συμπολίτες μας, οι οποίοι όχι μόνο έλαβαν βοήθεια, αλλά και διασώθηκαν προς ασφαλείς χώρους. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται για αρκετές ώρες εκεί και μέρες. Και πέραν της περίθαλψης, η οποία πρέπει να πάρουν, πρέπει να μεταφερθούν και σε ασφαλή σημεία. Οι ιδιώτες προσπαθούν με δικά τους μέσα, βάρκες και τζιπ, να μπουν μέσα στον Κοσκινά και τη Μαραθέα, όπου υπάρχει ακόμα κόσμος εγκλωβισμένος. Τρεις μέρες χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς ρεύμα. Μια κατάσταση απελπιστική για όλους. Από Αθήνα. Από Αθήνα. Ναι, ναι. Προσπαθείτε να. Και τα παιδιά είναι από Πάτρα. Ναι. Και ήρθαμε από χτες να βγάλουμε κόσμο από μέσα από τα σπίτια. Πόσο κόσμο έχετε βγάλει? Εμείς στα βάρκα γύρω στα 30 άτομα. 30 άτομα. Σκυλάκι. Εμείς στη βάρκα. Συνολικά όλη η ομάδα μαζί με Μάξ Τραπτό και αυτά έχει βγάλει γύρω στα 200 άτομα. Στο χωριό Μαραθέα οι άνθρωποι ανέβηκαν στα κεραμίδια για να γλιτώσουν από τη μανία της φύσης. Είναι το χωριό όπου βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα. Πυροσβέστες και στρατός δίνουν με ηρωισμό μια άνηση μάχη με τον χρόνο. Ανατριχιαστική διάσωση των παιδιών από το πλημμυρισμένο του σπίτι. Όσοι πατούν σε στέρεο έδαφος, ξεσπούν σε λιγμούς. Από πουθενά βοήθεια, πουθενά βοήθεια. Το σπίτι σε τι κατάσταση? Πνίγη μέρα πάν. Στην καρότσα του συγκεκριμένου οχήματος βλέπετε κόσμο ο οποίος έχει απεγκλωβιστεί. Από το χωριό, κόσμος, ζώα, όσοι μπορούν να βγουν. Μας έλεγαν προηγουμένως πριν ανέβουμε πάνω στο όχημα το οποίο μας μεταφέρει ότι προσπαθούσαμε να βγούμε, δεν είχαμε τρόφιμα, δεν είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για κατάσταση η οποία ήταν απελπιστική για τους ίδιους.
Διασωθέντες μεταφέρονται με ελικόπτερα στο γήπεδο της Καρδίτσας. Το χωριό έχει πνιγεί, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Κάποια σπίτια φαίνονται μόνο που είναι ψηλά, αν και εσείς δηλαδή τα έχετε διακρίνει με το ελικόπτερο, μόνο κάποια που είναι ψηλά, τα άλλα είναι, έχουν καλυφθεί γενικότερα από το νερό. Στο γυμναστήριο του πρώτου δημοτικού σχολείου της Καρδίτσας φιλοξενούνται εκατοντάδες πλημμυροπαθείς που έχουν διασωθεί από τα πλημμυρισμένα χωριά τους. Είμαστε στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Καρδίτσας, εδώ που έχει συγκεντρωθεί κόσμος από τα χωριά που πλημμύρισαν, πλημμυροπαθείς και απεγκλωβίστηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Είναι κόσμος ταλαιπωρημένος που έχουν περάσει τα πάδινα μέχρι να φτάσουν εδώ από τα χωριά του Παλαμά, της Αγίας Τριάδας, από το Ριζοβούνι. Κρύφτηκαν τα κεραμίδια, δεν φαίνονταν τα σπίτια. Βγήκαμε στο βουνό, όλο το χωριό, τρακτέρια, αυτοκίνητα, άνθρωποι, όλοι στο βουνό. Έχουμε δίπλο βουνό και βγήκαμε. Από εκεί και τόσαμε. Είναι δύσκολα ψυχή μου, συνεχίζεται να είναι δύσκολα. Πόσο να μας φροντίζουν οι άνθρωποι. Μη στεναχωριέστε. Ευχαριστούμε αφού πολύ πάνω απ' όλα. Σημασία. Ευχαριστούμε πολύ πάνω απ' όλα όλους αυτούς που μας βοήθησαν και συνεχίζουν να μας βοηθούν. Αρκετοί πληγέντες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία, ενώ άλλοι σε σπίτια συγγενών τους. Συνολικά από όλες τις πληγήσεις περιοχές έχουν απεγκλωβιστεί περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι.